Ο κόσμο τη Disney είναι γεμάτο από ιστορίε γεμάτε φαντασία. Πολλοί θαυμαστέ ταινιών πιστεύουν πω υπάρχει μια γραμμή σύνδεση μεταξύ ορισμένων ταινιών τη εταιρεία και έχουν βρει τα σημεία σύνδεση. Αυτέ λοιπόν είναι κάποιε από τι απίθανε θεωρίε που δεν ξέρει για τα καρτούν τη Disney. Νούμερο 1. Ο Ηρακλής είναι συγγενής με την Άριελ. Σύμφωνα με την υπόθεση των δύο καρτούν, η Άριελ είναι κόρη του βασιλιά Τρίτονα και ο Ηρακλή γιο του Δία. Ο Τρίτον είναι γιο του βασιλιά Ποσειδώνα, ο οποίο σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία είναι αδερφό του Δία. Κοινώ ο Ηρακλή και η Άριελ έχουν συγγένεια. Νούμερο 2. Ο Καρλ πεθαίνει στην αρχή του ΑΠ. Τα πρώτα πέντε λεπτά του καρτούν μας διηγούνται την ιστορία αγάπης του Κάρλ και της Έλλη, η οποία δεν είναι απλά συγκινητική αλλά και απίστευτα ρεαλιστική. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είναι αρκετά περίεργο το γεγονός πως η ταινία είναι γεμάτη με μαγικά στοιχεία όπως σκύλοι που μιλάνε και ένα σπίτι που πετάει. Ωστόσο αν υποθέσουμε πως η υπόθεση λαμβάνει τόπο στην άλλη ζωή όπου ο Κάρλ προσπαθεί να βρει τη γυναίκα του, όλα βγάζουν νόημα. Η πιο περίεργη θεωρία όμως είναι ότι ο Ταρζάν είναι αδερφός της Άννα και της Έλσα. Η σκηνοθέτης του Frozen είπε στην ίδια συνέντευξη πως σύμφωνα με τον Chris, Chris συνεργαζόμενο σκηνοθέτης και του Frozen και του Ταρζάν, ο Βασιλιά και η βασίλισσα του Άρεντελ πέθαναν σε ένα ναυάγιο. Ξεβράστηκαν σε ένα τροπικό νησί, έχτισαν ένα σπίτι όπου η βασίλισσα έκανε ένα γόρι, αλλά η οικογένεια δέχτηκε επίθεση από μία λεοπάρδαλη και μόνο το μωρό επιβίωσε. Οπότε η Έλσα και η Άννα έχουν έναν αδερφό, τον Ταρζάν. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και με το Σόι. Μία τελευταία θεωρία είναι ότι οι γονεί τη Άννα και τη Έλσα πέθαναν στο δρόμο για το γάμο τη Ραπουνζέλ. Η σκηνοθέτη του Frozen είπε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Έντιτ, πω ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Άρεντελ πήγαν σε ένα γάμο στο διπλανό βασίλειο. Οι παντρεμένοι Ραπουνζέλ και Φλίν φαίνονται να μπαίνουν στο κάστρο του Άρεντελ τη μέρα της στέψης της Έλσα. Οπότε, πιθανώς, το βασιλικό ζεύγος του Άρεντελ ταξίδευε στο γάμο αυτό όταν βρέθηκε στη μέση μιας θανάσιμης καταιγίδα.